Ευχαριστώ. Θα κάνω την τυπική εισαγωγή. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ανακοίνωσαν την προσεχή κατάθεση νομοσχεδίου με τίτλο «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» και με βασικό σκοπό τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, δηλαδή ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο αυτό παραβιάζει το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτό ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους. Με το νομοσχέδιο αυτό διαμορφώνεται μια μεγάλη αγορά πτυχίων με τριετή, τετραετή, πενταετή προγράμματα σπουδών, τα οποία θα είναι ισότιμα και πανεπιστημιακά αναγνωρισμένα, ενώ καταργείται ο μέχρι τώρα ενιαίος τρόπος πρόσβασης στα πανεπιστήμια και έτσι η εισαγωγή σε αυτά θα κρίνεται ακόμα περισσότερο ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας. Δηλαδή με ανισότιμο και τελικά άδικο τρόπο. Είσαι φτωχός, δεν πας. Είσαι πλούσιος, πας. Για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με δεδομένα τα σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησής του που έχει ήδη, το διαχρονικό χτύπημα των πτυχίων, η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτήσει εκ νέου υποβάθμιση και συρρήκνωση, η οποία συνδέεται με τη μείωση των εισακταίων και τη μείωση της ήδη ανεπαρκούς χρηματοδότησης για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε, καθόλου αθώο δεν είναι ότι στο νομοσχέδιο, όπως και το ίδιο το ΙΠΕΘ ανακοίνωσε, μία πρόβλεψη αφορά στη μεταφορά στα ίδια τα πανεπιστήμια της ευθύνης για το άνοιγμα και το κλείσιμο των τμήματων. Ήδη το 2023, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, 153 πανεπιστημιακά τμήματα είχαν λιγότερους εισακταίους από όσους μπορούσαν να δεχτούν με τη συντριπτική πλειοψηφία τους στην περιφέρεια, ενώ υπάρχει και τμήμα που δέχτηκε μόνο έναν εισακταίο. Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου να υιοθετήσει το παρακάτω ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου θεωρεί ότι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία και τα παιδιά μας είναι δημόσιο και αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι που πρέπει να στηρίξει η πολιτεία. Για τους λόγους αυτούς δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεσή μας στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι αυτό το ψήφισμα το οποίο χρειάζονται οι φοιτητές. Δεν είναι ούτε κομματοποιημένο όπως θέλετε ας πούμε λέγεται το κτλ. Είναι μια απλή στήριξη στους φοιτητές οι οποίοι το έχουν ανάγκη, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα εγχειρίζονται από γιατρούς με αγορασμένα πτυχία και ό,τι άλλο προϋποθέτει, θα έχουμε τα παιδιά μας, τα οποία ας πούμε δεν θα μπορούν, αν δεν έχουμε καβάτζα 10, 20, 50 χιλιάρικα να σπρώξουμε, να πάνε να σπουδάσουν. Έτσι, και τα πτυχία, και αν τύχει και σπουδάσουν, θα είναι με υποβαθμισμένα πτυχία. Συμφωνήστε οι περισσότεροι από εδώ. Όμως για να δούμε δύο πράγματα σχετικά με αυτά που είπατε πολύ εδώ μέσα. Τι νομίζετε ότι θα έρθει εδώ το Harvard και το Oxford? Εδώ θα έρθουν κάτι τριτοδεύτερα τμήματα, τα οποία θα παίρνουν χρηματοδότηση κρατική, η οποία θα μοιράζεται πλέον στα δύο, δηλαδή μισή χρηματοδότηση θα παίρνει το δημόσιο και μισή χρηματοδότηση θα παίρνουν τα άλλα τμήματα, τα οποία δεν δύναται στη χώρα τους ούτε να χρηματοδοτηθούν. Γιατί είναι τόσο τέτοια τα τριτοδεύτερα. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν τα τμήματα θα μοιράζουν πτυχία επιπληρωμή με τριετής, τετραετής, πενταετής σπουδές. Όσο υπήρχε το που έλεγε και ο κ. Γαρεφαλάκης, το δικατσά ή κάποιες διαδικασίες οι οποίες προστατεύανε, ας το πούμε έτσι, τα δικαιώματα αυτών που υπέφεραν 5, 6, 7 χρόνια και γονάτισαν για να πάνε να σπουδάσουν και να γίνουν επιστήμονες, σε σχέση με άλλους οι οποίοι πήγανε στα 3 χρόνια, πήραν ένα πτυχίο το οποίο το ονομάσανε bachelor. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα σκάσανε, μα δεν έχουν και ξένο όλοι τα λεφτά να δώσουν 40 χιλιάρικα και τίποτα, δεν είναι τίποτα. 40 χιλιάρικα είναι τα νίκια, αλήθεια? Δεν είναι 4 χρονιάτικα τα νίκια, πρώτον. Δεν είναι τα 40 χιλιάρικα λίγα λεφτά, δεύτερον. Δεν τα έχει κάθε οικογένεια, τρίτον. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια
και να έχουν στέγη σύντηση για τους φοιτητές τέταρτο. Αυτό είναι το λογικό. Αλλά δεν θέλετε αυτό. Γιατί άμα το θέλατε αυτό, θα το ψηφίζατε ή θα το δείχνετε με την πολιτική σας στάση. Εσάς οι πολιτικοί σας εκφραστές στη Βουλή έχουν ψηφίσει τα κόμματα τα οποία, ας πούμε, συνυπάρχεστε και είστε από κάτω από αυτά και τα στηρίζετε, έχουν ψηφίσει τα τελείως αντίθετα. Διαχρονικά έχουν υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, όλοι σας γενικά δεν είστε αντίθετοι στην ίδρυση μη κρατικών. Και το λέτε, το ξαναλέτε, ιδιωτικών. Μη κρατικών σημαίνει ιδιωτικών. Για ανθρώπους επιστήμονες οι οποίοι, αλλά και για απλούς ανθρώπους, αντιλαμβάνονται την απλή διαλεκτική, τα μη κρατικά πανεπιστήμια σημαίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, για να αποφύγουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω, κύριε Μπελούκα. Αλλά το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο πολλοί από εσάς έχετε κινηθεί στη ζωή σας είναι αυτό που θα κλείσει τα πανεπιστήμια, την εκπαίδευση, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ποιότητα των επιστημόνων και όλα τα υπόλοιπα. Βάλε αυτό. Ωραία. Αφού δεν προτείνει κάποιος κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, επειδή το έχουμε διαβάσει, καλώς η ψηφοφορία, κύριε Καμινογιαννάκη. Όχι επί του ψηφίσματος. Όχι. Εννοείται όχι. Όχι. Όχι και από μένα. Από μένα ναι. Από μένα ναι. Όχι. Και από μένα όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Μα ένα λεπτό. Είμαστε γρήγοροι. Κύριε Φιλιππάκη, ναι. Κυρία Φαρδία. Ναι. Όχι. Εγώ συγκλίνω σιγά σιγά με το κουκουέ αν έχεις πάρει καμία, αλλά σε αυτό μόνο διαφοροποιεί. Ναι, κυρία Φανουράκη. Ναι. Ναι, κυρία Καρνιαδάκη. Ναι. Κύριε Αλεξάκη. Όχι. Κύριε Λεμπίδη. Όχι. Κύριε Βάρδα. Ναι. Κύριε Καστελιανάκη. Όχι. Καστελιανάκη. Όχι. Κύριε Χαριτάκη. Όχι. Κυρία Άννα. Ναι. Κυρία Μαρία. Ναι. Και εγώ ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Επί της διαδικασίας. Ξεκινάμε λοιπόν, η κυρία Χανιωτάκη Μαρία επί της διαδικασίας θέλει κάτι να ρωτήσει. Επειδή είμαι νέα στο, επειδή είμαι νέα στο Δημοτικό Ωραία, Συμβούλιο. 14, 14 όχι, 10 ναι. Λείπει ο κύριος Καλυφαλάκης.